Καλό μεσημέρι. Ξεκινήσουμε καταδικάζοντας για ακόμη μια φορά στεναρά την αποτρόπαια επίθεση κατά του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας και υπονομεύουν τη δημοκρατία. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την βία ή τέτοιες επιθέσεις. Οι σκέψεις μας, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ομολογό του, είναι με τον Πρωθυπουργό και την οικογένειά του. Σήμερα το πρωί, το προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, που υποστηρίζει την ανθρωπιστική αποστολή για την παροχή πρόσθετης ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα, αγκυροβόλησε την προσωρινό προβλήτα στην παραλία της Γάζας. Η επιχειρησιακή ετοιμότητα της προσωρινής πλωτής προβλήτα στη Λωρίδα, που κατασκευάστηκε από τις ΗΠΑ, θα λειτουργήσει καταλυτικά στην διαμόρφωση κατάλληλων συνθήκων υποδοχής, παραλαβής και παράδοσης μεγαλύτερου όγκου ποσοτήτων επιπρόσθετης και συμπληρωματικής επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας. Σε αυτό το πλαίσιο, χθες αναχώρησε αμερικάνικο πλοίο, μεταφέροντας φορτία ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και εξοπλισμό υλικοτεχνικής υποστήριξης για την εκφόρτωση και μεταφορά της βοήθειας που θα αποστέλνεται στην προβλήτα. Αναμένονται επιπλέον και νέες αναχωρήσεις με μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας με είδη τροφίμων για τροφαρμακευτικής περίθαλψης, υγιεινής και προσωρινής στέγασης. Οι πρώτες αυτές θαλάσσιες αποστολές, σε συνδυασμό με ανθρωπιστικά φορτία που βρίσκονται ήδη ανοιχτά της Γάζας σε πλωτά μέσα και στάλθηκαν τις προηγούμενες μέρες από τις ΗΠΑ και τα ΗΠΑ, θα αποτελέσουν μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας που θα ξεκινήσει να εκφορτώνεται, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι πρέπει να συντρέχουν οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες με στόχο την τελική διανομή της στους άμαχους αποενδεδειγμένους ανάδοχους. Μέρος αυτής της βοήθειας που θα σταλεί τις επόμενες μέρες θα είναι βεβαίως και κυπριακής πρόλευσης, αρχικά περίπου με 100 παλέτα ειδών τροφίμων, ενώ θα ακολουθήσει και άλλη στη συνέχεια προς αυτόν τον σκοπό. Τα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια αναμένεται να αρχίσουν να μετακινούνται στην ξηρά τις επόμενες μέρες. Τα Ηνωμένα Έθνη θα παραλάβουν τη βοήθεια και θα συντονίσουν τη διανομή τους στη Γάζα. Η εφαρμογή του σχεδίου Αμάλθια, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους μας, συνεχίζεται, έχοντας ως βασικό στόχο την παροχή πρόσθετης, βιώσιμης και ασφαλούς ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα που την έχει τόσο ανάγκη. Η ισχυρή διπλωματική κινητοποίηση όλο αυτό το διάστημα, με συνεχείς επαφές και σειρά επισκέψεων αξιωματούχων από τους εταίρους μας και ενδιαφερόμενα μέρη, αντανακλά την πολιτική και τεχνική αναγνώριση της πρωτοβουλίας μας, καθώς και τον στρατηγικό της χαρακτήρα. Είναι άλλωστε σχετική και ενέργεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για τη Μεσόγειο, η οποία στο πλαίσιο των φετινών ετήσιων βραβείων που απονέμει σε προσωπικότητες και οργανισμούς, που με τη δράση τους συνεισφέρουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της συνέλευσης, βράβευσε τον Υπουργό Εξωτερικό, Δ. Κωνσταντίνο Κόμπο, σε αναγνώριση της πρωτοβουλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Συνεπώς, το πλέγμα των ηγετικών δράσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο ρόλος της ως κόμβος ασφάλειας και σταθερότητας επιβεβαιώνονται πλήρως. Προς τούτο, μεταφέρουμε άλλωστε τα όσα υπογράμμισε με τον πιο εμφαντικό τρόπο ο αντινάβαρχος Κούπερ για τον ρόλο της Κύπρου κατά την ενημέρωση της Αμερικανικής κυβέρνησης σε δημοσιογράφους σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία της προσωρινής προβλήτας στη Γάζα, κατά την οποία εκφράζει τις ευχαριστίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ προς την Κυπριακή Δημοκρατία για την ηγετική της δράση και υποστήριξη αυτής της επιχείρησης, η οποία δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο αντινάβαρχος πρόσθεσε ότι υπάρχει εξαιρετικός, οριζόντιος συντονισμός με όλους τους διεθνείς εταίρους, ο οποίος καθίσταται δυνατός λόγω της Κύπρου. Οι ερευνητικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδεικνύουν την θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας και την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας με έντονο ρυθμό το 2024. Η Κύπρος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις τρεις χώρες στην Ευρωζώνη με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2024. Σε σχέση με την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ρυθμός της ανάπτυξης της Κύπρου είναι ψηλότερος κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες το 2024, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και ευελιξία της κυπριακής οικονομίας. Ο πληθωρισμός αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική του πορεία προς τον στόχο του 2% σε ένα περιβάλλον αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων. Η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική, ενώ το δημοσιονομικό ισοζύγιο παραμένει πλεονασματικό, με το δημόσιο χρέος να μειώνεται με γοργούς ρυθμούς. Για τα έτη 2024 και 2025, η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται να ενισχυθεί,
όπως επίσης και η απασχόληση αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται με σχετικά σταθερό ρυθμό. Η ανεργία προβλέπεται να παραμείνει σε πτωτική τροχιά και να περιοριστεί στο 5,6% το 2024 και στο 5,4% το 2025. Εξάλλου, σύμφωνα και με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκε χθες, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας για το πρώτο τρίμηνο του 2024 υπολογίζεται στο 3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 και στο 1,2% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Ο ρυθμός αυτός αποτελεί μια σημαντική αρχή για την χρονιά και συνάδει με τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με τα αντίστοιχα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου για το πρώτο τρίμηνο του 2024 είναι ο υψηλότερος ανάμεσα στα κράτη-μέλη και πολύ υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως κυβέρνηση, θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε πολιτικές που θέτουν την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης, διασφαλίζοντας ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών μας. Όπως έχουμε αποδείξει αυτούς τους 14 μήνες διακυβέρνησης, θέτοντας σε υλοποίηση το φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη, μέσα από μια υπεύθυνη και νυφάλια οικονομική πολιτική, στοχεύουμε και με αποφασιστικότητα θα το πετύχουμε τον περαιτέρω εξυγχρονισμό και αναβάθμιση της χώρας μας στην δημιουργία προοπτικής και προόδου για όλους τους συμπατριώτες μας. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Επειδή ακριβώς τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση και τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση είναι σε συνάρτηση μαζί με την θετική τροχιά της οικονομίας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα δημοσιονομικά δεδομένα αλλά και τις δυνατότητες της κυπριακής οικονομίας, αξιολογούνται διαρκώς όλα τα μέτρα. Να σας θυμίσω ότι μέχρι τέλος Ιουνίου το τελευταίο πακέτο μέτρων στήριξης είναι σε ισχύ και αυτό το οποίο ως κυβέρνηση θα πράξουμε, παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις, είναι να επεμβαίνουμε με στοχευμένα μέτρα και πολιτικές εκεί και όπου χρειάζεται. Ναι. Ναι, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται για συνθήματα ρατσιστικού περιεχομένου ή θρησκευτικής μεσαλλοδοξίας. Ήταν οπαδικά συνθήματα που σχετίζονται με ποδοσφαιρικές ομάδες. Ανάλογες επιγραφές πέραν του τείχου, πλησίων του τεμένους, υπάρχουν δυστυχώς σε πάρα πολλές τυχοποιίες στην ευρύτερη περιοχή. Έχουν δοθεί οδηγίες όπως οι εν λόγω επιγραφές καθαριστούν στην περιοχή και όπως είναι γνωστό, ζητήματα που άπτονται θρησκευτικού σεβασμού και της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς προσεγγίζονται από την Κυπριακή Δημοκρατία με την δέουσα προσοχή και τον αυτονόητο σεβασμό. Να υπενθυμίσουμε άλλωστε ότι είναι στο πλαίσιο αυτό που αυτής της αντίληψης που η κυβέρνηση τον περασμένο Ιανουάριο ανακοίνωσε τα 14 μέτρα που άπτονται της καθημερινότητας των Τουρκοκύπριων συμπατριωτών μας. Ένα εξ αυτών των μέτρων είναι η παροχή περαιτέρω διευκολύνσεων στην πρόσβαση σε μουσουλμανικά μνημεία στις ελεύθερες περιοχές. Τέλος, ως κράτος δικαίου που επιδεικνύει έμπρακτα τον σεβασμό του στην θρησκευτική κληρονομιά των Τουρκοκύπριων συμπατριωτών μας, έχουμε διασφαλίσει για την συντήρηση των μουσουλμανικών θρησκευτικών τους μνημείων και κυρίως για την διατήρηση του λατρευτικού τους χαρακτήρα. Κανένα εκ των μουσουλμανικών θρησκευτικών μνημείων δεν έχει εγκαταληφθεί, ούτε βεβαίως και έχει δοθεί άλλη χρήση. Ευχαριστώ. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει από χθες, που ήταν και η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον διορισμό ανεξαρτητών ποινικών ανακριτών για την ταχεία ανάληψη των καθηκόντων τους. Ως κυβέρνηση, ως πολιτεία, θα τους παρέχουμε κάθε δυνατή στήριξη στο έργο που θα επιτελέσουν και για την ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης. Είναι δύο ανεξάρτητοι, άξιοι, ικανοί ποινικοί ανακριτές που θεωρούμε ότι το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με το υλικό που θα έχουν στην διάθεσή τους, θα μπορέσουν να καταλήξουν. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε να τελειώσουν ή πρέπει να δουν τον όρο.
Αντιλαμβάνεστε ότι χθες έχει γίνει ο επίσημος διορισμός από το Υπουργικό Συμβουλίο. Θα πρέπει να αναλάβουν επίσημα, να δουν και οι ίδιοι το υλικό που θα έχουν στην διάθεσή τους για να μπορέσουν να προχωρήσουν την πρώτη εκτίμηση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αναλάμψει η αλήθεια. Μας ενδιαφέρει ως πολιτεία αυτό το δράμα που για 19 χρόνια ταλάνισε την οικογένεια του άτυχου Θανάση να έχει υπό τις περιστάσεις ένα αίσιο τέλος, υπό τις περιστάσεις να μπορέσει να αναπαυθεί η ψυχή του Θανάση, να μπορέσουμε να δούμε τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε και να δοθεί και φως ως προς τους ένοχους αυτού του εγκλήματος. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε επισημάνει, αυτό το οποίο εμείς έχουμε επαναλάβει, ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τόσο και στις δημόσιες του δηλώσεις, αλλά και κατά τις επαφές που είχε με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, είναι η ειλικρινής μας βούληση, η αποφασιστικότητά μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί. Υπάρχει το συμφωνημένο πλαίσιο. Υπάρχει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως με σαφήνεια επαναλαμβάνεται σε όλα τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, και σε αυτή την προσήλωση, με την ίδια αποφασιστικότητα, εμείς θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, όπως έχουμε πράξει τους τελευταίους αυτούς 14 μήνες, ούτως ώστε να συμβάλλουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Έχουμε θετικά ανταποκριθεί στις προτάσεις της κυρίας Ολγκίνη για μια κοινή συνάντηση με τον κύριο Τατάρ ή ακόμη και μια συνάντηση των δύο διαπραγματευτών στην παρουσία της κυρίας Ολγκίν. Προτάσεις οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν γίνει αποδεκτές από τον κύριο Τατάρ. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μέσα από τον διάλογο, και αυτό είναι αυτονόητο, που μπορούν να δοθούν οι απαντήσεις, μπορούν να απαντηθούν οι προβληματισμοί και ανησυχίες των Ελληνοκύπριων και των Τουρκοκύπριων συμπατριωτών μας. Αντιλαμβάνεστε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συζητήσει και άλλες προτάσεις με την κυρία Ολγκίνη, έχει ο ίδιος προτείνει, που δυστυχώς μέχρι σήμερα όλες οι προτάσεις, όλες οι δικές μας εισηγήσεις δεν έχουν γίνει αποδεκτές από πλευράς του κυρίου Τατάρ. Είναι ακριβώς εντός αυτού του πλαισίου, αυτού του περιγράμματος, που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τον περασμένο Ιανουάριο ανακοίνωσε τα 14 μέτρα που άπτονται της καθημερινότητας των Τουρκοκύπριων συμπατριωτών μας. Είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο που η Κυπριακή Δημοκρατία έστειλε ένα σαφές μήνυμα στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μέσα από τα συμπεράσματά του, όσον αφορά την πρόοδο που μπορεί να υπάρξει στα ευρωτουρκικά. Πρόοδος η οποία μπορεί να περάσει μέσα από την αυτονόητη, από την αντίστοιχη πρόοδο και στο Κυπριακό. Θεωρούμε ότι είναι αυτές οι πρωτοβουλίες που στέλνουν εκείνο το θετικό μήνυμα, εκείνο το επικοδομητικό μήνυμα προς την Τουρκία, για να υπάρξει η απαραίτητη πρόοδος, η απαραίτητη άρση του αδιεξόδου, επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και οριστική επιλύση του Κυπριακού. Αυτό πρέπει να είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απευθύνεται στην ίδια την κυρία Ολγκίν. Αυτό το οποίο εμείς χαιρετίζουμε, αυτό το οποίο εμείς σημειώνουμε, είναι την προσήλωση της ίδιας αλλά και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, την συνέχιση των επαφών που πραγματοποίησε τόσο σε Κύπρο αλλά και σε πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Άγκυρα. Και θεωρούμε ότι ακριβώς η ίδια η δεδηλωμένη της πρόθεση να συνεχίσει τις προσπάθειες είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα. Γνωρίζουμε καλά ότι το κλειδί σε αυτή την προσπάθεια, όπως άλλωστε έχει δηλωθεί και από τον ίδιο τον κύριο Τατάρ, είναι η Άγκυρα. Είναι γι' αυτό ακριβώς τον λόγο που θεωρούμε ότι μέσα από την
από τα ευρωτουρκικά, μέσα από την πρωτοβουλία μας, αλλά και από το μήνυμα που έχει στείλει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μπορεί να υπάρξει αυτή η αμοιβαία αποφελής κατάσταση πραγμάτων. Αντιλαμβάνεστε ότι οι διπλωματικές μας προσπάθειες δεν θα σταματήσουν στην προσπάθεια μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Έχετε πει ότι έχει συζητηθεί η διασύνδεση των Ευρωτουρκικών μαζί με τον Κυπριακό. Δεν έχει συζητηθεί. Έχει ενταχθεί στα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έχουν αποφασίσει τα 27 κράτη-μέλη για αυτή την προσέγγιση και είναι σχετικές και οι τοποθετήσεις των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όσο και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι η ώρα, όπως πολύ, πολύ εύστοχα έχει λεχθεί, είναι η ώρα της διπλωματίας. Πρέπει να αφήσουμε την διπλωματία να εργαστεί. Το μήνυμα το οποίο εμείς θα στείλουμε ξανά, δημόσια, το οποίο είναι το μήνυμα το οποίο στέλνουμε τους τελευταίους 14 μήνες, όχι μόνο μέσα από τις δημόσιες μας δηλώσεις, αλλά μέσα και από τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε αναλάβει, αυτές που έχουμε αναφερθεί, είναι ότι είναι μέσα από τον διάλογο και εμείς επιζητούμε, αποζητούμε και επιδιώκουμε τον διάλογο, επιδιώκουμε να καθίσουμε ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου που μπορούν να απαντηθούν οι όποιες ανησυχίες, οι όποιοι προβληματισμοί και θεωρούμε ότι μια επανενωμένη Κύπρος, μια Κύπρος σύμφωνη μαζί με το διεθνές δίκαιο, με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι μια Κύπρος με περισσότερη προοπτική, με περισσότερη ελπίδα, όχι μόνο για την χώρα μας και τους κατοίκους της, αλλά για ολόκληρη την περιοχή. Για τον εν λόγω θέμα έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα τόσο δημόσια όσο και εντός του Εθνικού Συμβουλίου. Η ανάληψη πρωτοβουλειών, επαναλαμβάνω, από πλευράς μας νομίζω είναι και αυταπόδειχτη αλλά και δεδομένη. Έχουμε ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες, έχουμε ήδη στείλει τα μηνύματα που είναι θετικά με ουσιαστικό περιεχόμενο προς την Τουρκία. Αναμένουμε να υπάρξει και ανάλογη ανταπόκριση. Όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες, ναι, είμαστε σε επαφή με τις αρχές του Λιβάνου. Παρακολουθούμε στενά διαρκώς το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά από την αρχή ανάληψη των καθηκόντων. Είναι γι' αυτό άλλωστε που έχουν ληφθεί πολύ συγκεκριμένα μέτρα και είναι απτά πλέον τα αποτελέσματα αυτής της διαχείρισης του μεταναστευτικού και ακριβώς προς την ίδια προσέγγιση θα συνεχίσουμε. Δεν νομίζω να χωρεί καμιά αμφισβήτηση ότι σε όλες τις τοποθετήσεις, με όλες μας τις πράξεις, το καταδικάζουμε την παράνομη εισβολή και κατοχή από πλευράς της Τουρκίας τα τελευταία δυστυχώς 50 χρόνια. Αυτό που νομίζω ότι η κυρία Ολγκίν, και αν δεν κάνω λάθος, αυτό τουλάχιστον έχει δηλώσει επανειλημμένα, είναι ότι πρέπει να αφουγκραστούμε αυτά που λέει η κοινωνία. Και αυτό νομίζω είναι σωστό. Η ίδια η κοινωνία το γνωρίζουμε, βλέπουμε και τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας το τελευταίο διάστημα πώς τοποθετούνται υπέρ της ύπαρξης διαλόγου. Επιζητά την επίλυση του Κυπριακού στην βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Αυτό που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει μεταφέρει στην κυρία Ολκίν επανειλημμένα είναι την δική μας πρόθεση, την δική μας ειλικρινή βούληση για αυτόν τον διάλογο, την δική μας αποφασιστικότητα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και ναι, η συνομιλία με την κοινωνία όταν αυτή είναι ιδιαίτερα σε ολόκληρο το φάσμα της κοινωνίας, είναι προς την ορθή κατεύθυνση.
Όπως η ίδια έχει δηλώσει, αρχές Ιουνίου θα έχει μια κατηδίαν συνάντηση στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπου θα συζητήσουν τα δεδομένα όπως τα αξιολογεί και η ίδια αλλά και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και θα συζητήσουν ποια είναι τα επόμενα βήματα, οι επόμενες ενέργειες που μπορούν να ληφθούν. Δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση για τα επόμενα της βήματα. Όπως πραγματοποιείτε, όπως γίνεται σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, τα ταξίδια επισκέψεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ανακοινώνονται επίσημα όταν αυτές επιβεβαιωθούν. Αυτό θα γίνει και στην προκειμένη περίπτωση. Δεν έχουμε υπόψη μας κάποια επίσημη τοποθέτηση, εκτός αν αναφέρεστε σε μια επίσημη τοποθέτηση. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει προσκληθεί σε εκδηλώσεις για την συμπλήρωση 20 ετών από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν προσκληθεί και από άλλες πολιτικές δυνάμεις, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί. Να σας υπενθυμίσω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως Πρόεδρος όλων των Κυπρίων και ασφαλώς συμπληρώνοντας φέτος 20 χρόνια από την μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της χώρας μας, θα πρέπει να αναδείξουμε αυτή τη διπλωματική επιτυχία αλλά και τις προοπτικές που προκύπτουν από αυτή. Όπως είναι γνωστό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα από την πρώτη στιγμή ανάληψη των καθηγόντων, όπως συμμετείχε και στο τελευταίο συνέδριό του. Για το θέμα κάποιου νοτιού, έχετε κάποιο σχόλιο? Δεν έχω κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ. Έχει διαβαστεί, το θυμάμαι κύριε Βικέτο, και θα σας ενημερώσω. Ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται ούτε και σε εσάς. Αντιλαμβάνεστε τον φόρτο των ερωτημάτων, μια σωρία ερωτημάτων τα οποία μας είχατε παραθέσει. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι βρισκόμαστε εν ώψη της επικείμενης εφαρμογής μιας μεγάλης μεταρρύθμισης στην χώρα μας, της μεταρρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης, και οι μηχανές έχουν φουλάρει για την επιτυχή εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης. Να σας πω κάτι σχετικό, να το διερευνήσετε. Βεβαίως. Ας πούμε, η υπηρεσία εκεί, αντί να ψάξει, κανονικά θα έπρεπε να ψάξει στα δικά της αρχεία, να δει αν εκδόθηκαν άδειες και διάδειες, πήγαινε στη συγκεκριμένη Μητρόπολη, στη συγκεκριμένη Μονή και ζητούσε από εκεί να τους δώσουν τις άδειες. Έτσι λειτουργούν οι διάφορες υπηρεσίες που κάνουν. Θα το διερευνήσουμε. Θα το διερευνήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και ένα τελευταίο. Τι μέτρα έχει λάβει ο διοικητής της για το στέλεχος της υπηρεσίας του, το οποίο ήταν αναμενιγμένο Όπως σας έχω αναφέρει και σε προηγούμενη ενημέρωση, τα ζητήματα των μυστικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα της ΚΥΠ, δεν είναι ζητήματα τα οποία ασχολιάζονται δημοσίως. Ευχαριστώ. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η ΚΥΠ, ναι, όσον αφορά στελέχη της ΚΥΠ, είναι μέτρα τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Τότε σας λέω ότι ο Πρόεδρος Δημοκρατίας πιέζει τον διοικητή της ΚΥΠ να μην λάβει μέτρα κατά του συγκεκριμένου προσώπου. Εκτός αν ο διοικητής της ΚΥΠ έδωσε οδηγίες στο συγκεκριμένο πρόσωπο να διαδραματίσει το ρόλο που διαδραμάτισε. Αυτό δεν αποτελεί απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, σχόλια. Δεν νομίζω ότι αποτελούν θέμα δημόσιας ασφάλειας. Ό,τι άπτεται της οργάνωσης και του οργανογράμματος της ΚΥΠ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ζητήματα ασφάλειας. Ευχαριστώ πολύ.